Υπάρχει ένα ερώτημα από τον απλό πολίτη, ο οποίος δεν είναι εμπλεγμένος με όλα αυτά και ο οποίος περιμένει από τη δικαιοσύνη να βρει το δίκιο του που λένε. Και γιατί δεν παρεμβαίνετε, ρε παιδιά, να αλλάξουν τα πράγματα? Γιατί δεν παίρνετε μέτρα ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση από κανέναν, είτε το κάνει για καλό, είτε το κάνει για κακό, είτε το κάνει πονηρά, είτε όχι? Γιατί δεν διαμορφώνουμε ένα θεσμικό περιβάλλον τέτοιο ώστε η δικαιοσύνη απερίσπαστη, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς κανένας είδους άλλου τύπου προβλήματα, να κάνει τη δουλειά της και γρήγορα, για το γρήγορα θα τα πούμε μετά. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν, και κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση όπου ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το χάλι στο οποίο βρίσκεται η δικαιοσύνη? Εγώ θα συμφωνήσω ότι η εικόνα μιας δικαιοσύνης η οποία πλήττεται από εσωτερικές διαμάχες ή από διαμάχες με την κυβέρνηση είναι μια εικόνα που πραγματικά δεν βοηθάει και τον κόσμο να αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης. Θέλω να βεβαιώσω όμως τα πράγματα δεν έχουν έτσι στην πραγματικότητα. Περισσότερο πρόκειται για υπερπροβολή κατά τη γνώμη μου κάποιων μεμονωμένων περιστατικών. Η δικαιοσύνη πιστεύω ότι στο σύνολό της εργάζεται από νέμη δικαιοσύνη, ασκεί το έργο της με λυμένα τα χέρια και χωρίς παρεμβάσεις από το Υπουργείο. Δεν θέλω να κάνω μια αντιδιαστολή με τον προηγούμενο χρόνο, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το δικαστήριο, τα δικαστήρια δουλεύουν ελεύθερα. Mm-hmm. Βρέθηκε όμως και το Υπουργείο σας το επίκεντρο το τελευταίο διάστημα με τις κατηγορίες για τις συναντήσεις. Ναι, για τις συναντήσεις που είχε ο αναπληρωτής υπουργός. Και εκεί δεν υπήρξε μια απάντηση που να ξέκοψε τα πράγματα που λένε, που να είναι πολύ καθαρή. Δεν μπορεί να λες τον άλλον, μίλησα στον άλλον το τηλέφωνο γιατί έτσι είχα καιρό να μιλήσω μαζί του ή βρέθηκα με τον άλλον για λόγους κοινωνικούς. Υπάρχουν σκιές εκεί που πρέπει να φύγουν, κύριε Υπουργέ. Και οφείλω να πω ότι έχετε κρατήσει και μια απόσταση του θέματος, αλλά έτσι είναι. Υπήρξε όλο αυτό. Κοιτάξτε, η θέση μου και νομίζω και η θέση του κ. Παπαγγελόπουλου είναι καθαρή. Συζητήσεις που συνιστούν παρεμβάσεις σε φακέλους τους οποίους χειρίζεται η δικαιοσύνη δεν επιτρέπονται. Μάλιστα. Τώρα, φιλικές συζητήσεις περί παντός επιστητού ασφαλώς μπορεί να γίνονται. Δεν σταματάει η ζωή, δεν σταματάει η κοινωνία. Αλλά για τον καιρό μας συζητήσεις δεν είναι μεμπτό. Αυτά γίνονται. Αλλά εσείς κρατήσατε μια απόσταση, στην αλήθεια. Εσάς σας είχε ενημερώσει ο αναπληρωτής ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση, τέλος πάντων, με την εν λόγω? Κοιτάξτε, η συζήτηση με την κυρία Τσατάνη, την οποία εννοείται, μου έγινε γνωστή μετά τη διεξαγωγή της, αλλά δεν είχε και καμία υποχρέωση ο κ. Παπαγγελόπουλος να με ενημερώσει για τη συζήτηση αυτή. Μου φάνηκε περίεργο και εμένα μία εισαγγελέας να επισκέπτεται τον Υπουργό για να συζητήσει έστω και σχετικά με μια υπόθεση την οποία χειρίζεται. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να επαναλάβω ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Mm. Mm. Ότι είναι διαφορετικό το περιβάλλον, λέτε, πια. Νομίζω ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί καθόλου παρεμβάσεις και δεν ασκούνται παρεμβάσεις. Εσείς, κύριε Υπουργέ, προσωπικά, θα κάνατε μια τέτοια συζήτηση με κάποιον εισαγγελέα? Θα είχατε αυτή την ίδια πρακτική? Θα σας πω ευχαρίστως. Καταρχήν, η δουλειά του Υπουργού οδηγεί σε πολλές συναντήσεις και με δικαστικούς λειτουργούς. Mm-hmm. Γιατί η δικαστική λειτουργή είναι σημαντική για την απονομή της δικαιοσύνης, είναι και διοικούμενη, είναι και συνδικαλιστές πολλοί από αυτούς, mm-hmm. και αυτό δημιουργεί πολλές αφορμές συζήτησης μαζί τους. Μιλάμε για υποθέσεις τώρα, συγκεκριμένες. Δεν μιλάμε για θέματα συνδικαλιστικά. Ναι, προφανώς θα συζητήσετε. Η δουλειά σας είναι. Είναι μέσα στα καθήκοντά σας. Έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο. Όχι, δεν προχωρώ σε συζήτηση που αφορά υποθέσεις. Μπορεί να προχωρήσω σε μια συζήτηση η οποία αφορά γενικά την πορεία της νομολογίας, αφορά πειθαρχικά ζητήματα στο σύνολό τους, αλλά δεν προχωρώ σε συζητήσεις εξατομικευμένων θεμάτων. Mm-hmm. Τώρα, είχατε συζήτηση επί του θέματος για να λυθεί και η όποια σκιά υπάρχει και να φύγει από τη μέση και με τον Πρωθυπουργό? Νομίζω ότι οι θέσεις του Πρωθυπουργού είναι αυτονόητες, είναι γενικές και δεν προχώρησα μαζί του σε μια συζήτηση η οποία αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις. Όχι. Οι θέσεις του είναι υπέρ της ανεξαρτησίας των εξουσιών, των αρχών στην άσκηση των συνταγματικών έργων. Και έχετε καλή συνεργασία με τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Γιατί εμείς καταλάβαμε ότι πήρατε μια απόσταση από την υπόθεση, η οποία φάνηκε, καταγράφηκε αυτή η απόσταση. Κοιτάξτε, η συνεργασία μου με τον κύριο Παπαγγελόπουλο είναι πολύ καλή. Να σας πω ότι σε αυτό οπωσδήποτε συμβάλλει και κάτι αντικειμενικό. Το γεγονός ότι είναι διαφορετικές, είναι διακριτές οι αρμοδιότητες
Από τη μία πλευρά είναι η διαφθορά, η αρμοδιότητα του κυρίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι η αρμοδιότητα του κυρίου Παπαγγελόπουλου, το οικονομικό έγκλημα. Οι δικές μου αρμοδιότητες είναι μάλλον ευρύτερες, αφορούν τη δικαιοσύνη στο σύνολό της και τις φυλακές. Επομένως, δεν έχουμε σημεία τριβής. Τριβής και επαφή. Μάλιστα. Κατανοητό. Να συνεχίσουμε λιγάκι. Γιατί όμως σας ασκείται και μια κριτική για τον τρόπο με τον οποίο και λειτουργεί η δικαιοσύνη, αλλά και μερικά από τα φαινόμενα που βλέπουμε. Ας πούμε, υπήρξε κριτική από την πλευρά της κυβέρνησης για τα ζητήματα και των φυλακών, των σχέσεων που είχαν στελέχη είτε του Υπουργείου σας είτε του κόμματος με έγκλειστους. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να επαναφέρει το θέμα χτες στη Βουλή, για παράδειγμα. Της τρομοκρατίας και ευρύτερα. Μέσω της υπόθεσης της τρομοκρατίας κτλ. Θα ήθελα λίγο την απάντηση γι' αυτό. Όπως και τη γνώμη σας και για ορισμένα άλλα φαινόμενα λειτουργίας από την πλευρά της δικαιοσύνης που έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, δίωξη πολίτη, και αναφέρομαι στον καθηγητή τον κύριο Τσακυράκη, από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου για γνώμη η οποία εκφράστηκε κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι συνταγματικό ή σύνομο. Θέλω να έχω την πολιτική άποψη του Υπουργού για τέτοιου είδους αντιλήψεις που είτε εξέφρασε από τη μία πλευρά ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, είτε εμφανίζονται ως στάση μέρους των δικαστών. Λοιπόν, με ρωτήσατε πολλά μαζί και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Είναι και πολλά τα θέματά σας τώρα. Σε ό,τι αφορά, να ξεκινήσω από το θέμα που αφορά τον κύριο Τσακυράκη, μου είναι πιο εύκολο εδώ να πω ότι δεν μπορώ να παρέμβω σε ένα θέμα το οποίο πια έχει γίνει επίδικο, αλλιώς θα διέψευδα όσα σας είπα προηγουμένως. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη, την κριτική στις φυλακές κλπ. Και εδώ δεν θέλω να γενικεύσω. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επισκεφθεί φυλακές και όλα τα κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Νέα Δημοκρατία, στις συζητήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Σοφρονιστικό, στηρίζουν τη μεταρρύθμιση στις φυλακές. Όμως, από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μία επίθεση στην προσπάθεια μεταρρύθμισης των φυλακών, η οποία ήταν άδικη και ψευδής, δηλαδή στηριγμένη σε ψευδή στοιχεία. Υπόθηκε, για παράδειγμα, ότι με την κατάργηση του μοντέλου των σοφρονιστικών καταστημάτων τρίτου τύπου θα διαλυθούν οι φυλακές. Άλλαξε το μοντέλο και έχουμε περισσότερη ασφάλεια και δεν έχουμε αποδράσεις. Υπόθηκε ότι όλη η μεταρρύθμιση γίνεται για να βγουν από τη φυλακή οι τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων και ο Σάββας Ξηρός. Η αποσυμφόρηση απέφερε μία μείωση του πληθυσμού των φυλακών κατά 2.000 άτομα. Έχετε, μπορείτε όμως εδώ, κύριε οδήγησε... Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, εδώ μπορείτε να διαβεβαιώσετε, παρακαλώ, λέω με επίσημα στοιχεία, ότι από την αποσυμφόρηση με βάση τον νόμο που ψηφίσατε δεν ευνοήθηκαν περιπτώσεις βαρέων εγκλημάτων και άνθρωποι που ήταν φωνιάδες, έμποροι ναρκωτικών κτλ. Που ευνοήθηκαν από αυτό. Που ευνοήθηκαν από αυτήν την ιστορία. Εντάξει, με ρωτάτε αν ευνοήθηκαν και μετά μου λέτε που ευνοήθηκαν. Όχι, δεν ευνοήθηκαν. Ρωτάω, αν θα ευνοήθηκαν. Σας απαντήσω. Ναι. Προσέξτε. Θα σας πω ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν, δεν ευνοήθηκαν κρατούμενοι ή καταδικαστέντες για εγκλήματα σχετικά με την τρομοκρατία. Κανείς. Παρά το ότι αυτό διαρκώς ήταν ένας στιγματισμός μας, μια λάσπη η οποία διαρκώς ριχνόταν σε εμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόλυση κρατουμένων, οι οποίοι μπορεί να είχαν και βαριές κατηγορίες, πρέπει να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από τις πάγιες ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει το θεσμό της απόλυσης υπό όρους για όλους, βεβαίως με δικαστική κρίση, δηλαδή όχι πάντοτε, με δικαστική κρίση και διαβαθμισμένα ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος. Το δεύτερο που είπατε, το ότι φτάσανε σε σημείο απόλυσης και κάποιοι που είχαν βαριές κατηγορίες, για ορισμένες περιπτώσεις αληθεύει με μια πάγια νομοθεσία. Η δική μας νομοθεσία καινοτόμησε στο μέτρο που διευκόλυνε, έκανε κάπως πιο βραχύχρονα τα όρια της απόλυσης σε ειδικές κατηγορίες κρατουμένων, όπως οι ασθενείς, οι ανήλικοι, οι υπερήλικες κλπ. Ναι, και το τρίτο, το οποίο μνημονεύσατε, και ήταν και αυτό ένα στοιχείο λάσπης που την οποία αντιμετώπισε η Υπουργή Δικαιοσύνης, ήταν η προσπάθεια για επαφές με τις φυλακές, τις οποίες έκανε ο κύριος Λάμπρου για να κατευνάζει τα πνεύματα. Να άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, δεν παραλαμβάνει. Το είπε χθες, το χρησιμοποίησα. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό είναι άδικο, είναι ψευδές. Ο κύριος Λάμπρου πήγαινε στις φυλακές για να προσπαθήσει να κατευνάσει τα πνεύματα σε μια περίοδο που οι φυλακές ήταν ταραγμένες και είχαμε οπωσδήποτε φαινόμενα τα οποία ήταν επικίνδυνα. Και γενικά, καλά άσκησε το έργο του. Άσκησε το έργο
το οποίο εγώ του ζήτησα να κάνει. Πήγαινε για να έχει επαφές με τρομοκράτες όμως, κύριε Υπουργέ. Ήταν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων να συζητάμε με τρομοκράτες. Ανοίγει το κράτος συζήτηση με καταδικασμένους τρομοκράτες. Πώς το λέμε αυτό. Εγώ δεν ξέρω ειδική συζήτηση με τρομοκράτες. Εγώ ξέρω συζητήσεις του κυρίου Λάμπρου με όλους τους κρατουμένους. Γιατί ο στόχος του κυρίου Λάμπρου και η αποστολή του ήταν η αποκατάσταση της νομιμότητας. Και για την αποκατάσταση της νομιμότητας συζητούσε με όλους εκείνους οι οποίοι την απειλούσαν για οποιοδήποτε λόγο. Άφηναν να φανεί κάτι έστω έτσι σαν σκιά. Αν θέλετε, ότι θα δούμε τι θα κάνουμε, θα βρούμε κάποιες ρυθμίσεις το οποίο το διατάφτα να βγείτε πιο ευνοϊκά με τις καταγγελίες Πανούση. Ακριβώς. Αφήνονταν να εννοηθεί ότι θα βρεθεί κάτι πιο ευνοϊκό για εσάς. Κάτι τέτοιο. Να σας πω λοιπόν για τις καταγγελίες Πανούση, ότι οι καταγγελίες αυτές εξετάστηκαν από τη δικαιοσύνη και μπήκαν στο αρχείο. Οπότε δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, αυτή είναι απάντηση. Αυτό κοιτάξτε, λέτε... και τυπικά, να σας πω, και τυπικά δεν τίθεται θέμα, αλλά και ουσιαστικά, διότι όποιος είδε κάποιες συζητήσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν και υποτίθεται ότι αφορούν συζητήσεις του κυρίου Λάμπρου, έβλεπε ότι ο κύριος Λάμπρου προσπαθούσε να ησυχάσει τους κρατούμενους. Mm-hmm. Και εσείς, για να τους ησυχάσει, επειδή η κατάσταση δεν είναι δύσκολη και επειδή χρειαζόμασταν ασφάλεια, mm-hmm. πολλές φορές θα μπορούσε να πει ακόμη, γιατί εξεγείρεστε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως προχωρεί για μεταρρύθμιση. Ούτως ή άλλως πραγματικά κάποιες μεταρρυθμίσεις προχωρούσαν. Επειδή είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα των κρατουμένων και, των φυλακών, εσείς είστε ευτυχείς που επί των ημερών σας βγήκε έξω ο Ρουπακιάς? Γιατί αυτό είναι ένα θέμα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θα το πούμε και τώρα και απονομής δικαιοσύνης. Εκεί θέλω να πάω μέσω αυτού του ερωτήματος. Τι λέτε? Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν βλέπω ένα πρόβλημα, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαι ευτυχής που επί των ημερών μου εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Όταν οι προβλέψεις του Συντάγματος θέτουν ένα ανώτατο όριο στην προφυλάκηση και όταν υπάρχει μια αδυναμία διεξαγωγής ταχύτερα της δίκης, mm-hmm. για την οποία δεν μπορώ να βρω ενόχους, διότι πραγματικά είχαμε να κάνουμε με μια δίκη με πάρα πολλούς μάρτυρες, πάρα πολλούς κατηγορούμενους που... Οπωσδήποτε οι ρυθμοί της δεν ήταν τόσο καλώς γρήγοροι. Καλώς δεν βγήκε τότε. Ορίστε. Καλώς βγήκε αφού εφαρμόστηκε το Σύνταγμα. Μα φυσικά αφού εφαρμόστηκε το Σύνταγμα, σωστά βγήκε. Δεν θέλω να πω καλώς. Αυτό είναι άλλος όρος. Έχει και μια ηθική σημασία. Ναι, και γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ εγώ. Λέω ορθά βγήκε σύμφωνα με το Σύνταγμα. Και να σας πω και κάτι Κύριε άλλο. Υπουργέ, όμως η πολιτεία. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Δεν μου επιτρέπετε να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Η ταχύτητα απονομήσης δικαιοσύνης είναι θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου. Αυτό έπρεπε να φροντίσει όμως η πολιτεία. Δεν θέλω να κάνω μια κριτική στη δικαιοσύνη στο σημείο αυτό. Γιατί ξέρω ότι είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Σωστά. Ούτε ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης, ούτε οι μέρες οι οποίες καθορίζονται είναι έργο του Υπουργού. Της δικαιοσύνης είναι. Ναι, αλλά είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Το Υπουργείο διαμορφώνει ταυτόχρονα και τους όρους για να απονέμεται. Δηλαδή από τις αίθουσες μέχρι. Ξέρετε, μέχρι και το πλαίσιο, το συνολικότερο πλαίσιο. Και από την άποψη αυτή, επειδή είχε υπάρξει και μια ολόκληρη συζήτηση που αφορούσε στο πού θα γίνει η δίκη, γιατί δεν αλλάξαμε το χώρο, να προχωρήσει γρήγορα, να ρυθμιστεί σε σχέση με τους δικηγόρους κτλ. Υπάρχει εκεί μια κριτική προς το Υπουργείο. Και το θέμα, επίσης, να προσθέσω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, το θέμα της δολοφονίας Φίσα τώρα, επειδή το λέμε, δεν ήταν δικαστικό απλά θέμα. Είχε ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις. Επομένως, η πολιτεία εκεί παρεμβαίνει με έναν τρόπο. Δεν θέλω να πω παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, αλλά έχει μια ευθύνη ευρύτερη. Ήταν ένα πολιτικό μεγάλο θέμα που συζητάγαμε πολύ καιρό. Έτσι δεν είναι. Προσέξτε, όταν το Σύνταγμα λέει όποιος μένει προφυλακισμένος 18 μήνες κατά ανώτατο όριο πρέπει να βγαίνει, παρέμβαση θα συνιστούσε να κάνεις κάτι το αντίθετο. Εδώ δεν είχαμε παρέμβαση. Ναι. Είχαμε εφαρμογή του Συντάγματος, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις οπωσδήποτε έχει έναν κοινωνικό αντίκτυπο ο οποίος είναι δυσμενής. Δυστυχώς ο νομοθέτης αναγκάζεται να εκφράζεται με ισότητα και γενικά, mm-hmm. και αυτό σημαίνει ότι κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φαίνονται ότι είναι δυσλειτουργικές, ότι δυσλειτουργικά εντάσσονται στον κανόνα. Mm-hmm. Ίσως χρειάζονται κάποιες πολλές φορές ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν την επιοίκεια, δηλαδή τη δυνατότητα απόκλησης των κανόνων από τον κανόνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά μάλιστα. Προς το παρόν αυτό δεν υπήρχε. Τώρα, να ρωτήσω τώρα κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό. Εάν η κυβέρνηση και μέσα από τις συζητήσεις, νομίζω ότι συναντηθήκατε και με τους εκπροσώπους των εταίρων, της Τρόικας δηλαδή, για τα ζητήματα αυτά. Εάν η κυβέρνηση έχει λήξει αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης, να το πω έτσι, μέσα από την συνάντηση με τους φορείς, με τους εταίρους, και αν οργανώνει ένα καινούργιο μοντέλο για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
είναι ότι εδώ υπάρχουν και συζητήσεις που έχουν να κάνουν και με τους ίδιους τους δικαστές και με τους δικαστικούς υπαλλήλους και με τους δικηγόρους που είναι συγκινητοποιήσεις ούτως ή άλλως και με τα κτηριακά προβλήματα που υπάρχουν κτλ. Κτλ. Τις υποδομές δηλαδή. Από μία άποψη, στις διαπραγματεύσεις αυτές το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν τυχερό. Εντός εισαγωγικών, αν θέλετε. Ήταν τυχερό διότι ο κύριος άξονας των επιθυμιών, των προσδοκιών, των εταίρων ήταν η επιτάχυνση, η οποία αποτελεί και μία ανάγκη εσωτερική και μία ανάγκη δική μας. Ενώ δηλαδή σε άλλες περιοχές ξεκινούσαν από πολύ διαφορετική αφετηρία οι διαπραγματεύσεις από την καθεμιά πλευρά, εμείς είχαμε βασικό στόχο, ο οποίος ήταν κοινός και σε λεπτομέρειες είχαμε τριβές. Νομίζω ότι οι εταίροι έχουν δει ήδη από εμάς μία ουσιαστική προσπάθεια, μία πραγματική προσπάθεια για να οδηγήσουμε τη δικαιοσύνη σε επιτάχυνση, γιατί πραγματικά έχουμε ένα απόθυμα, ένα φορτίο δικών από το παρελθόν, από το απότερο παρελθόν. Δεν ενοχοποιώ μόνο την προηγούμενη κυβέρνηση. Πόσες είναι αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα, κύριε Υπουργέ? Πόσες δίκες είναι σε κρεμότητα? Πόσες είναι? Οι υποθέσεις που είναι σε κρεμότητα σε ορισμένα είδη της δικαιοσύνης, ιδίως στη διοικητική δικαιοσύνη, στην ποινική δικαιοσύνη, υπερβαίνουν τις 100.000. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο των εκκρεμών υποθέσεων. Το καλό είναι ότι σε ορισμένες κατηγορίες η καμπύλη άρχισε να αλλάζει φορά και να οδηγούμαστε σε μία ελάφρυνση. Ελπίζω σε ό,τι αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη ότι και οι εξελίξεις με το προσφυγικό δεν θα επιβαρύνουν τον αριθμό των δικών τις οποίες έχουν αντιμετωπίσει τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό ακουμπάει και στο θέμα των φυλακών που λέγαμε πριν, γιατί κάποιοι φοβούνται ότι με το προσφυγικό θα επιβαρυνθούν ξανά οι φυλακές. Με αδικήματα, με υποθέσεις τέλος πάντων που ακουμπάνε στο προσφυγικό. Δεν είναι αβάσιμος ο φόβος. Υπάρχει. Έχετε δίκιο. Πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος, μια πολιτική που αναπτύχθηκε με πολύ κόπο και με πολύ σχεδιασμό για την αποσυμφόρηση των φυλακών να υπονομευθεί αυτή τη στιγμή από το γεγονός ότι πολλοί, ιδίως με κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση μεταναστών, να αρχίσουν και πάλι να γεμίζουν τις φυλακές, πρώτα ίσως τις φυλακές που είναι στα νησιά και στη συνέχεια με μεταφορές και στο κέντρο. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να ελέγξουμε την κατάσταση αυτή, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μεταξύ άλλων προσπαθούμε να ανοίξουμε και μία πτέρυγα φυλακών, η οποία μέχρι σήμερα ήταν κενή, παρά το ότι υπήρχε και από άποψη εγκαταστάσεων ήταν έτοιμη σε λειτουργία. Μάλιστα. Βρήκατε με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους? Κοιτάξτε, με τους σοφρονιστικοί υπάλληλοι, και θα έλεγα ότι και οι κρατούμενοι στο σύνολό τους βοηθούν την προσπάθεια της μεταρρύθμισης και είναι χαρακτηριστικό ότι στις φυλακές μετά την άνοιξη του 2015, που ήταν, ας το πω έτσι, μια περίοδος γνωριμίας, γενικά οι φυλακές έχουν μια στο μέτρο του δυνατού ηρεμία. Τώρα, κάποιες συγκυριακές διαφωνίες υπάρχουν, ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν. Θα προχωρήσει δηλαδή η προκήρυξη των θέσεων των σοφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι εκτός των άλλων. Βέβαια, αυτό είναι μια. Ναι, λένε ότι δεν φτάνουν. Έτσι, ότι είναι πολύ λίγοι μέσα και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίο βρίσκονται εκεί. Έχουν δίκιο. Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Βερναρδάκη. Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί και οι προκηρύξεις θα γίνουν. Θα προχωρήσει η διαδικασία της πρόσληψης νέων φυλάκων. Να, να κάνω μια τελευταία ερώτηση που τη θέτει ένας τηλεθεατής. Στο πλαίσιο της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε για το ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι και ότι αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Δικαιοσύνης κτλ. Αναφερόμενοι, και επειδή βρέθηκε το θέμα της τρομοκρατίας στο πρώτο επίπεδο στην κριτική που σας άσκησε ο κ. Μητσοτάκης, λέει εδώ ένας τηλεθεατής από την άποψη αυτή, γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος στον κ. Κουφοντίνα, ο οποίος ζητεί άδεια ως φυλακισμένος, να έχει το δικαίωμα της άδειας, ή δεν εφαρμόζεται στον κ. Γιωτόπουλο, ο οποίος ζητεί αποφυλάκηση λόγω ηλικίας. Προσέξτε, ο νόμος δεν λέει ότι οι άδειες ή ότι οι αποφυλακίσεις είναι υποχρεωτικές. Λέει ότι υπάρχει δυνατότητα των κρατουμένων κάτω από κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες εκτιμούν αρμόδια όργανα να τους δοθεί αυτή η άδεια, να τους δοθεί αυτή η απόλυση. Τα αρμόδια όργανα προς το παρόν δεν έχουν κρίνει ότι μπορούν να δώσουν άδειες ή απολύσεις. Άρα κρίνονται κάθε φορά λοιπόν. Σε δίνουν, σε άλλες όχι. Κρίνονται κάθε φορά. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό κρίνεται κάθε φορά από τη δικαιοσύνη, από τα αρμόδια όργανα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Διάλειμμα, ρε παιδί, τι φωνάζετε με το διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
Ένας πλούσιος ψαράς.